και κύριοι, χαίρετε. Το άριστο κλίμα που υπάρχει στις σχέσεις Ελλάδας και Βουλγαρίας επιβεβαιώθηκε και πάλι σήμερα στη συνάντηση που είχαν το μεσημέρι ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, τον Ντόρο Ζίφκοφ, με τον υπουργό εξωτερικών της χώρας μας, Κάρολο Παπούλια. Το μεσημέρι, ο Βούλγαρος πρόεδρος παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του Έλληνα υπουργού εξωτερικών. Ο κ. Παπούλιας, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη από χθες στη Βουλγαρία, συναντήθηκε και με τον Βούλγαρο ομολογό του Πέταρ Μπλαντένοφ, με τον οποίο είχε δύο ώρες συζήτηση. Οι δύο υπουργοί έκαναν ευρύ ανασκόπηση των διμερών σχέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν στην προσεχή σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών των Βαλκανικών χωρών, που θα γίνει το Φεβρουάριο στο Βελιγράδι. Εξέφρασαν ακόμη την αισιοδοξία τους για την επιτυχία της συνάντησης αυτής. Στόχοι της νέας εισοδηματικής πολιτικής μετά την επιτυχία του διετούς σταθεροποιητικού προγράμματος είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, η ανάκαμψη της οικονομίας με κατεύθυνση την ανάπτυξη και η προστασία της από τις δυσμενείς διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. Αυτό τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός δικαιοσύνης Μένιος Κουτσόγιωργας, μιλώντας απόψε στη Λάρισα στο πλαίσιο συναιστίασης που οργάνωσε η τοπική νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Κουτσόγιωργας επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούνιο του 1989. Παράλληλα, επεσήμανε τις τεράστιες ιστορικές ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας για τα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας και τόνισε ότι τα προβλήματα αυτά αποτελούν συσσόρευση σφαλμάτων της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την αξιωματική αντιπολίτευση ο κ. Κουτσόγιωργας κατηγόρησε και για έλλειψη προγράμματος. Ακόμη, ο υπουργός επέκρινε τις αντιφατικές και παράλογες, όπως τις χαρακτήρισε, οικονομίστικες σε διεκδικήσεις μερικών προνομιούχων συντεχνιών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επέκρινε το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι συνεχίζει τα λάθη του παρελθόντος. Αριστερά στην εποχή μας, υπογράμμισε ο κ. Κουτσόγιωργας, δεν είναι κάποια δογματική ταμπέλα, αλλά οι δυνάμεις εκείνης που αγωνίζονται πραγματικά για τον εργαζόμενο και για την κοινωνική αλλαγή. Ισχυρή σεισμική δόνηση συγκλώνησε τις πρωινές ώρες την Αλβανία. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 20 μόλις χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, στην οποία και προκλήθηκαν ιδιαίτερα μεγάλες υλικές ζημιές και τραυματίστηκαν πολλά άτομα, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για νεκρούς. Τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία μεταδίδουν ότι η αλβανική πρωτεύουσα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εν τω μεταξύ, οι διπλωματικές πηγές στα Τύρανα διευκρίνησαν ότι ο τοπικός ραδιοσταθμός μετέδωσε στην αρχή πως η σεισμική δόνηση ήταν έντασης 6 έως 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ αργότερα έκαμε λόγο για μικρότερης έντασης σεισμική δόνηση. Την τρίτη μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία της αμερικανικής οικονομίας σημείωσαν χθες οι τιμές στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Χρηματιστές αποδίδουν κατά ένα ποσοστό την εξέλιξη αυτή στις πληροφορίες ότι ενδέχεται να αυξηθεί και πάλι το 1989 το έλλειμμα του αμερικανικού προϋπολογισμού. Αντίθετα, το δολάριο εμφανίστηκε χθες ενισχυμένο απέναντι στα ξένα νομίσματα, συνεχίζοντας την ανωδική πορεία του που άρχισε την περασμένη Δευτέρα. Συγκεκριμένα, το δολάριο έκλεισε χθες στη Νέα Υόρκη στα 129,45 γεν και στα 1,654 μάρκα, ενώ η αύξηση σημείωσε και ο χρυσός. Ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιάσερ Αραφάτ απέρριψε σήμερα πρόταση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού του Γιτζάκ Σαμίρ για έναρξη διαπραγματεύσεων, οι οποίες σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αυτονομία των Παλαιστινίων που κατοικούν στα κατεχόμενα εδάφη. Εκπρόσωπος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης αποκάλυψε ότι χθες το βράδυ σκοτώθηκαν από Ισραηλινά άρματα μάχης δύο Παλαιστίνοι και τραυματίστηκαν πολλοί άλλοι. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες συγκρούσεις έχει ξεπεράσει τους 62, ενώ οι Ισραηλινοί από την πλευρά τους έχουν ανακοινώσει ότι σκοτώθηκαν μόνον 5. Το Ιράκ ανακοίνωσε σήμερα ότι απέκρουσε μεγάλη επίθεση του περσικού ναυτικού κοντά σε εγκατελειμμένο τερματικό σταθμό πετρελαίου στα βόρεια του κόλπου. Στο στρατιωτικό ανακοινωθέν της Βαγδάτης αναφέρεται ακόμα ότι βαθίστηκαν 13 από τα 50 εχθρικά σκάφη. Το περσικό ειδησιογραφικό πρακτορείο μετέδωσε την είδηση για την επίθεση, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις που πυρπόλησαν τρία Ιρακινά πλοία σκότωσαν ή τραυμάτισαν τουλάχιστον 100 Ιρακινούς στρατιώτες και κατέστρεψαν Ιρακινές εγκαταστάσεις. Ο ανατολικογερμανός ηγέτης Έρικ Χόνεκερ ολοκλήρωσε σήμερα την επίσημη επίσκεψή του στη Γαλλία, στη διάρκεια της οποίας συζήτησε με την ηγεσία της χώρας διμερή και διεθνή θέματα. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Φρανσουά Μιτεράν, απέρριψε πρόταση του κ. Χόνεκερ για εξάλληψη των μικρού βεληνικού πυράβλων που διαθέτει η Γαλλία, ενώ ο πρωθυπουργός, ο Ζακ Σιράκ,
απευθύνε δύο φορές έκκληση στον ανατολικό Γερμανό ηγέτη για κατεδάφιση του τείχους του Βερολίνου. Ένα άτομο σκοτώθηκε σήμερα και δύο τραυματίστηκαν βαριά όταν δύο μικρά βαγονέτα έπεσαν στο χιονοδρομικό κέντρο Val d'Isère της Γαλλίας. Το δυστύχημα οφείλεται στην πτώση ενός πυλώνα, τον οποίο προσέκρουσε τρακτέρ. Νεκρός είναι ο οδηγός του τρακτέρ, ο οποίος προετοίμαζε την πίστα για τη διεξαγωγή διεθνούς χιονοδρομικού αγώνα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τραυματίστηκε ελαφρά ο πρωταθλητής του σκι, Πίτερ Μίλερ. Δύο άτομα σκοτώθηκαν απόψε έξω από τα Βίλια Αττικής, όταν το γιόταχη αυτοκίνητό τους έπεσε πάνω σε προπορευόμενο φορτηγό που οδηγούσε ο Ευάγγελος Μεγάλος του Αθανασίου 50 χρονών. Νεκροί είναι ο Ιωάννης Λιώρης του Σωτηρίου 50 χρονών και ο Αθανάσιος Μακρινόρης του Δημητρίου 60 χρονών που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Και τα δύο θύματα ήταν κάτοικοι Βιλίων. Αναπροσαρμόζονται τα κόμιστρα των ταξί στην Αθήνα από την 1η Φεβρουαρίου. Έτσι, η τιμή του χιλιόμετρου θα είναι 30 δραχμές αντί 26, ενώ η τιμή της ελάχιστης διαδρομής γίνεται 170 δραχμές από 130 που ήταν ο σήμερα. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Κώστας Μπαντουβάς, οι αυξήσεις αυτές γίνονται στα πλαίσια της πολιτικής για την αντιμετώπιση του νέφους και μετά την επέκταση του δακτυλίου και στα ταξί. Και να δούμε τώρα, να ακούσουμε μάλλον δύο λόγια για τον καιρό από τον μετρολόγο Πέτρο Ξηράκη. Βροχές προβλέπονται και σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Η θερμοκρασία μετά το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή πτώση. Έτσι, πιο αναλυτικά για σήμερα Κυριακή, σε όλη τη χώρα προβλέπονται βροχές. Τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις νότιες περιοχές, ενώ στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας θα σημειωθούν χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί. Γρήγορα όμως, από τα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση από το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα και θα κυμανθεί στα βόρεια παιδινά από 3 μέχρι 10 βαθμούς και στα υπόλοιπα παιδινά από 8 μέχρι 14. Στην Καλαμάτα προβλέπονται νεφώσεις με βροχή και πιθανόν καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις μέτρη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 9 μέχρι 14 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, μέτρη μέχρι ισχυρή. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 7 μέχρι 13 βαθμούς. Στην περιοχή Θεσσαλονίκης προβλέπονται νεφώσεις με βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 4 μέχρι 10 βαθμούς. Τη Δευτέρα και πάλι σε ολόκληρη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές. Χιόνια θα πέσουν και πάλι στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Καταιγίδες θα σημειωθούν στις νότιες περιοχές. Από το πρωί όμως, στα βορειοδυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί και αργότερα στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη μέχρι ισχυρή. Η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα θα σημειώσει πτώση. Το επόμενο δελτίο μας είναι στις 2 το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, από μας καλή σας νύχτα, καλή Κυριακή. We'll be right back.